Η ΑΧΑΕ εξέλεξε έναν δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή. Ο Θόδωρος Μπαρίς στον Ερήμανθο επικράτησε το αντιπάλου του Διαμαντή Κανελόπουλου. Κατέγραψε ποσοστό πάνω από 60% έναντι 34,82% του κυρίου Κανελόπουλου. Στην Αιγιάλια η μάχη ήταν δύσκολη, αλλά τελικά στον πρώτο γύρο επικράτησε ο Χρήστος Γούτος με 33,5%. Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος έρχεται δεύτερος, ενώ τρίτη έρχεται η Βασιλική Ψυχράμη. Η μάχη θα κριθεί στο δεύτερο γύρο την Κυριακή. Στα Καλάβρητα θα αναμετρηθούν ο πρώην δήμαρχος και πρώην βουλευτής Θανάσης Παπαδόπουλος με τον δήμαρχο Γιώργο Λαζουρά. Ο νυν δήμαρχος ήρθε δεύτερος, αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο ανδρών είναι περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες. Χαμηλή πτήση για τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Τσενέ, όπως και για τον κύριο Θεοχάρη. Στην Δυτική Αχαΐα, ο νυν δήμαρχος Χρήστος Νικολάου έρχεται δεύτερος. Επικράτησε στον πρώτο γύρο ο αντίπαλός του, Σπύρος Μιλωνάς. Τρίτος έρχεται ο δικηγόρος Άγγελος Τεριόπουλος, ενώ οι άλλοι υποψήφοι καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Στον νομό Ηλίας, στον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, έρχεται μάχη για δύο. Έχασε ο νυν δήμαρχος Ναμπίλ και την Κυριακή θα αναμετρηθούν ο Γιάννης Λέντζας με τον Διονύση Μάλιαρη. Η διαφορά τους βέβαια από τον πρώτο γύρο είναι μεγάλη. Στον Δήμο Πύργου, ο πρώην βουλευτής Τάκης Αντωνακόπουλος ήρθε πρώτος. Θα αναμετρηθεί στο δεύτερο γύρο με τον νεοδημοκράτη πρώην πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηλίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Νικολούτσο. Τρίτος ήρθε ο Ευστάθιος Κανής. Τέταρτος ο Αντώνης Καλάμπελας και πέμπτος ο δημοσιογράφος Γιάννης Αργυρόπουλος. Στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, μάχη για δύο την επόμενη Κυριακή. Πρώτος ο Γιώργος Γεωργιόπουλος, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Ευθύμη Κοντζά. Τρίτος ο πρώην δήμαρχος Γιώργος Αϊδόνης. Στο Αγρίνιο, στην Ετωλοκανανία, πρώτος και με διαφορά ο νυν δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Ξεπερνά κατά περίπου 15 μονάδες την δεύτερη Χριστίνα Σταρακά, την οποία θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο. Τρίτος ο Σταύρος Καμένος και τέταρτος ο Νίκος Καζαντζής. Στο Άκτιο θα λύσουν τις διαφορές τους την Κυριακή οι δύο υποψήφοι, ο Γιώργος Αποστολάκης με τον Θανάση Κασόλα. Τρίτος ο Δημήτρης Μασούρας και τέταρτος ο Επαμεινώντας Μωραΐτης. Στην Αμφιλοχία ο νυν δήμαρχος Απόστολος Κοιμήσης ήρθε εκ νέου πρώτος, αλλά με μικρή διαφορά από τον δεύτερο και αντιπαλό του την Κυριακή Γιώργο Κατσούλα. Τρίτος ο Μάρκος Βασίλας και τέταρτη η Σοφία Ανδρίκουλα. Στο Θέρμο, νίκη του Σπυρίδωνα Κωνσταντάρα από τον πρώτο γύρο με ποσοστό 54%. Δεύτερος ήρθε ο Θοδωρός Κασόλας και τρίτος ο Κωνσταντίνος Κουβαράς. Στο Μεσολόγιο αναμένεται μάχη για γερά νεύρα την προσεχή Κυριακή. Ο νυν δήμαρχος Νίκος Καλαπάνος ήρθε πρώτος, αλλά με πολύ μικρή διαφορά από τον δεύτερο Κωνσταντίνο Λύρο. Τρίτος ήρθε ο Παντελής Καρμούτσος. Καλαπάνος και Λύρος αναμετριούνται την προσεχή Κυριακή. Στην Αύπακτο ήρθε πρώτος ο Βασίλης Γκίζας, αλλά με μικρή διαφορά από τον νυν δήμαρχο Τάκη Λουκόπουλο. Ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Μπουλές κατέλαβε την τρίτη θέση. Τέταρτος ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και πέμπτος ο πρώην αντιδήμαρχος Ανδρέας Κοτσανάς. Τέλος, στο Δήμο Ξηρομέρου πρώτος ήρθε ο Ιωάννης Τρενταφυλάκης, με δεύτερον τον Ερωτόκριτο Γαλούνι, τρίτος ο Παναγιώτης Στάικος.